Έχουμε τη μεγάλη χάρα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο δύο μαθήτρες και δύο καθηγητές που πήραν μέρος στην αποστολή την ελληνική στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας που έγινε φέτος στη Βέρνη. Στη Βέρνη. Λοιπόν, και όλη η αποστολή βραβεύτηκε. Κάποιοι πήραν χάλκινα μετάλλια, κάποιοι πήραν επένους. Λοιπόν, καλωσορίζουμε. Πρώτα τα κορίτσια μας. Είναι η Φανή Ζούμπου, που είσαι και στη δευτέρα λυκείου, δεν είσαι στη τρίτη λυκείου και παρόλα αυτά πήρες και μετάλλιο. Συγχαρητήρια. Η Δέσποινα Μπενέτου. Ναι, γεια σου, Δέσποινα. Εσύ είσαι στην τρίτη λυκείου. Ναι, στην τρίτη λυκείου. Και εσύ πήρες. Εγώ πήρα έπαινο. Έπαινο. Συγχαρητήρια και σε σένα. Και στους καθηγητές φυσικά. Στο Γιώργο Κατοπόδη. Καλή σας μέρα. Και στον Παναγιώτη Στασινάκη. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε από τα κορίτσια. Να κάνω την κλασική ερώτηση. Πώς νιώθετε? Η μικρή της παρέας. Ναι. Τι να σας πω, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όχι μόνο με το γεγονός ότι βραβεύτηκα και πήρα ένα μετάλλιο που πραγματικά εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα. Ούτε νομίζω και οι υπόλοιποι, τουλάχιστον τα παιδιά που ήμασταν μαζί. Αλλά και είμαι χαρούμενη από το γεγονός ότι συμμετείχα σε μια τέτοια διοργάνωση στην Ολυμπιάδα και βρέθηκα σε ένα περιβάλλον τόσο ευχάριστο και τόσο που μου προσέφερε τόσο πολλά πράγματα και τόσες μοναδικές εμπειρίες που πραγματικά ήταν μοναδικό. Διαγωνιστήκατε μαζί με 250 άλλους μαθητές από 62 χώρες. Να ρωτήσω κάτι αφελές. Ολυμπιάδα Βιολογίας. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή, τι διαγωνισμός υπάρχει, έτσι? Είναι διαγωνισμός που αφορά και το θεωρητικό. Έχει ένα θεωρητικό κομμάτι και ένα πρακτικό. Το θεωρητικό αφορά ουσιαστικά όλη τη μήλη της βιολογίας. Ζώα, φυτά, μικροοργανισμούς, οικολογία. Καλύπτει όλο το φάσμα. Και το εργαστήριο αφορά κάποιες εργαστηριακές πρακτικές και στην κυταρολογία και στα ζώα. Οπότε γίνεται ένας συνδυασμός και των δύο και βγαίνουν τα αποτελέσματα. Ναι. Από ό,τι ξέρω, γιατί έχω και παιδιά που είναι ακόμα στην πρώτη γυμνασίου, αλλά το μάθημα της βιολογίας είναι πολύ περιορισμένο. Δηλαδή είναι μία ώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή πώς από αυτή τη μία ώρα εσείς έχετε τέτοια αγάπη για αυτό το μάθημα, από ό,τι καταλαβαίνω, που ασχολείστε τόσο πολύ και παίρνετε μέρος και σε τέτοιους διαγωνισμούς? Σε αυτό θα σου πω εγώ, να σου πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαι συνοδός. Εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Συμβουλή Επιστημόνων. Και βέβαια σκεφτείτε ότι το παρατηρήσετε και εσείς μόνο και μόνο που είστε γονιός. Εμείς θεωρούμε τη βιολογία σαν μάθημα στο σχολείο πολύ υποβαθμισμένη. Διδάσκεται στο λύκειο και στις τρεις τάξεις από μία μόνο ώρα. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να έχουν τέτοιες επιτυχίες μόνο με τις ώρες του σχολείου. Είναι αυτονόητο ότι τα συγχαρητήρια τα δικά μας είναι πολύ θερμά, γιατί γνωρίζουμε ότι υπερέβαλαν εαυτό και με τη βοηθητική τους προσωπική έτσι, πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά και τη βοήθεια που είχαν στην επιμόρφωση από συναδέλφους πανεπιστημιακούς και δραστηριοτήτων και δήμα, κατάφεραν να πάρουν αυτό το μετάλλιο. Αλλά αυτό που μας λέτε κι εσείς είναι ότι δεν έχετε και στα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσετε να βοηθήσετε τα παιδιά αυτά με μία ώρα την εβδομάδα, ημέρα, τη τρία χρόνια που είναι τα. Πάρα πολλά χρόνια αγωνιζόμαστε ακριβώς γι' αυτό, να βρει η βιολογία τη θέση στο ελληνικό σχολείο, που είναι όχι μονόωρο μάθημα. Όλοι συμφωνούν ότι τα μονόωρα μάθημα δεν είναι παιδαγωγικά σωστό να διδάσκονται έτσι. Και είναι και όχι από τα αγαπημένα μαθήματα. Ναι. Γι' αυτό, η επιτυχία μας αποκτά και πολύ μεγαλύτερη αξία του γεγονότος αυτό ότι είναι λίγες οι ώρες. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε μια βοήθεια από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Τμήμα Βιολογίας, και από το Τετρογλυκό Ινστιτούτο Ερευνών, όπου πήγαν τα παιδιά περίπου 10 μέρες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και κάνανε κάποιες εργαστηριακές ασκήσεις και κάποια προετοιμασία, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, κάποια προπόνηση, που αυτό τους έδωσε κάποια επιπλέον εμφόδια. Βέβαια όμως πολύ σημαντικό νομίζω ήταν και το γεγονός ότι είχαν τα ίδια δικιά τους υπομονή, και να πούμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν προκύψει, μια τετράδα μαθητών, που έχουν προκύψει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό της Βιολογίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση, από την ΠΕΒ. Και είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι φέτος είχαμε περίπου 2.500 παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό και βέβαια προέκυψαν τα τέσσερα. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από τα δύο που βρίσκονται εδώ πέρα, υπάρχουν άλλοι δύο μαθητές, ο Στέργιος Τσίτος, ο οποίος είναι από το πρώτο λύκειο Καρδίας, που επίσης έχει κερδίσει ένα χάλκινο μετάλλιο. Υπάρχει η Ειρήνη Κωνσταντινίδου, η οποία επίσης είναι από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, που επίσης έχει κερδίσει έναν έπαινο. Και να πω επιπλέον ότι εκτός από μένα στην αποστολή ήταν και ο κύριος Παναγιώτης Παφλίλης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας. Και όλοι μαζί νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή μαγιά, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Φάνηκε και από τα αποτελέσματα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πόσο καιρό προετοιμαστήκατε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό? Εγώ προσωπικά, επειδή φέτος ήμουν μαθήτρια της Β' Λυκείου, που σημαίνει ότι δεν είχα το άγχος των Πανελλήνων μπροστά μου, όπως τα υπόλοιπα. Το ξέχασα και αυτό. Ναι, είχατε και τις Πανελλήνες. Ναι, και αυτό μαζί. Εγώ είχα χρόνο και το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια της χρονιάς να ασχοληθώ κυρίως με την ύλη της τρίτης λυκείου. Αυτό μέχρι να δώσω τη δεύτερη φάση του Πανελλήνιου διαγωνισμού. Αφότου πέρασα στην επόμενη φάση, άρχισα να διαβάζω και ένα άλλο βιβλίο, τη βιολογία των Κάμπελ και Ρις, αυτό είναι το βιβλίο, που είναι το προτινόμενο για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες. Και κάπως έτσι. Να σου πω, ήταν και στα αγγλικά όλα αυτά. Ήταν στα αγγλικά. Ναι, ένα μέρος ήταν στα αγγλικά. Ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά μας βόλευε, γιατί μπορούσαμε, είχαμε την επιλογή στην Ολυμπιάδα να έχουμε και τα αγγλικά. Οπότε κάποιες ορολογίες ίσως μας ερχόντουσαν πιο εύκολα στο μυαλό, αφού τα είχαμε διαβάσει στα αγγλικά. Εσύ τώρα προφανώς θες να μπεις στη βιολογία, έτσι δεν είναι? Ιατρική. Ιατρική. Ναι, αλλά θέλω ένα τομέα ανάμεσα. Θέλω γενετική. Ουσιαστικά πάλι έχει πολύ κοντινή σχέση με τη βιολογία. Και εσύ πώς τα κατάφερες και Πανελλήνιες και διαγωνισμοί? Ναι, ήταν λίγο δύσκολο. Αν ήταν να δώσεις μόνο βιολογία για να μπεις, εντάξει, ναι. Αλλά έχεις και όλα τα άλλα μαθήματα. Μέχρι να δώσω Πανελλήνιες τα διάβαζα όλα μαζί, και επειδή στις πρώτες δύο φάσεις ήταν η ίδια ύλη με τον Πανελληνίων, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, με το που τελείωσα τις Πανελλήνιες, συνέχισα να διαβάζω άλλον ένα μήνα ακόμα, γιατί είχε επιπλέον ύλη το βιβλίο που διάβαζε και η Φανή. Εγώ θέλω να μου πείτε το συνέστημα που νιώσατε όταν πήρατε το βραβείο, και φυσικά πώς μεταφέρατε αυτό στους γονείς σας και ποια ήταν η αντίδρασή τους. Και δείξε μας λίγο και το μετάλλιο, ναι, που το έχεις. Εδώ είναι, αυτό είναι το μετάλλιο. Το χάλκινο, το. Εγώ το λέω και κλαίω. Ακόμα δακρύζω κάθε φορά που το σκέφτομαι. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή τότε που ανακοινώθηκε το όνομά μας, γιατί σας λέω, δεν το περιμέναμε. Δεν ξέρω οι καθηγητές αν είχαν δει κάτι. Ανάμεσα σε πόσα παιδιά, πόσοι συμμετείχαν δηλαδή στην Ολυμπιάδα? Ήταν 250 άτομα. Ναι, περίπου 250 άτομα. Από όλες τις χώρες αντιλαμβάνομαι. Από 62 χώρες. Ναι. Και η μαμά και ο μπαμπάς μόλις. Ήταν εκεί μαζί σου ή? Όχι, δεν ήταν μαζί μου. Τους πήρα μετά τηλέφωνο και φυσικά χάρηκαν. Συγκινήθηκαν. Τι να πω, δεν το περίμενε κανένας. Από εμάς τουλάχιστον. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα βίντεο τα επίσημα που έχουν ανεβάσει είμαστε οι Έλληνες, χαρακτηριστικά να τσιρίζουμε και να αγκαλιαζόμαστε μαζί. Έλληνες είμαστε, μην το χάσουμε για αυτό την ταυτότητά μας. Είναι χαρακτηριστική η στιγμή που παίρνουμε. Μαζί με τους Κύπρους, πρέπει να πούμε, ήταν η πιο δυναμική ομάδα στις αντιδράσεις μας. Μαζί με τους Κύπρους. Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φέρει μετάλλια. Δηλαδή, πέρσι επίσης στη Σιγκαπούρη είχαμε πάρει χάλκινο μετάλλιο και πριν από δύο χρόνια είχαμε πάρει πάλι δύο χάλκινα. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια κάθε χρόνο να πηγαίνουμε καλύτερα. Νομίζω ότι φέτος τα καταφέραμε. Και βέβαια αυτό είναι και αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, γιατί μπορεί να είναι τέσσερα παιδιά και αυτή τη στιγμή να έχουμε τον κύριο Κατοπόδη εδώ πέρα, αλλά να πούμε ότι έχουν δουλέψει τουλάχιστον 40-50 άτομα προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η αποστολή για να φτάσει, ας πούμε, στη Βέρνη χρειάζονται κάποια έξοδα. Αυτό το κόστος. Ποιος το καλύπτει? Το κόστος αυτό το καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας. Πέρσι. Όπως πάλι καλά, πραγματικά, να το πούμε. Του Υπουργείου Παιδείας, ναι, οπότε τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και βέβαια νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η εμπειρία που αποκτούν οι μαθητές. Έρχονται σε επαφή με παιδιά άλλων χωρών, όπως είπαν, περίπου 62 χώρες, και χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ιστορία και προϊστορία στα θέματα της βιολογίας, όπως είναι η Αμερική, πολλές ασιατικές χώρες. Και νομίζουμε ότι ακριβώς ότι επειδή υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός και μεγάλος ανταγωνισμός, τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Και φαντάζομαι ότι του χρόνου που θα γίνει στην Ινδονησία. Θα πάμε ακόμα καλύτερα. Άντε, ωραία. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ινδονησία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Παιδιά, τώρα πήγατε και λίγο έξω, είδατε τι συμβαίνει εκτός Ελλάδας, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να μας επηρεάζει και η κρίση. Ναι, δεν μπορεί να επηρεάζει και ψυχολογικά. Και αυτό το πράγμα, ότι μπήκατε σε μία όαση, σε κάτι τελείως διαφορετικό. Βγήκατε από όλο αυτό το πράγμα, από τις Πανελλήνιες, από. Σας κάνει να σκέφτεστε ότι ίσως θα έπρεπε να αποχαιρετήσετε την Ελλάδα για λίγο? Ναι. Τουλάχιστον για το θέμα της εργασίας, σίγουρα. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Τελειώνεις ένα πανεπιστήμιο και αμέσως σε απορροφάει από δουλειά, είτε για να πάρεις και εμπειρία, κάνεις ένα-δύο χρόνια και μετά κατευθείαν πιάνεις δουλειά εδώ. Παρότι έχουμε ένα καλό επίπεδο σπουδών όσον αφορά το πανεπιστήμιο, δεν έχουμε καλή αγορά εργασίας. Είναι στενάχωρο όμως αυτό που ακούμε τώρα. Δηλαδή, ναι, το να έχουμε υπάρχουν πολύ καλά μυαλά. Παιδιά με ταλέντο που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο και να βλέπουν ότι μόνη δίωδος είναι να φύγουμε έξω για να μπορέσουμε προσωπικά να μας αποφέρει και το κάτι. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που χρηματοδοτεί τα παιδιά όλα τα χρόνια των σπουδών τους. Είναι δωρεάν η παιδεία και ουσιαστικά είναι σαν να πληρώνει, να φτιάχνει αυτά τα μυαλά για να τα χαίρονται κάποιοι άλλοι έξω.
Αυτό είναι το στενάχωρο. Συμμαθητές σας, συμμαθήτριές σας εκεί σας μίλησαν, σας ρωτούσαν για την Ελλάδα. Με όλα αυτά που ακούνε τώρα, προφανώς στις ειδήσεις, στις χώρες που μένουν. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά ήταν πολύ διακριτικά και πολύ ευγενικά. Και η όποια συζήτηση έγινε με μέλη άλλων ομάδων δεν είχε καμία σχέση με οικονομικά ζητήματα, με την κρίση και όλα αυτά που προβάλλονται στο εξωτερικό σχετικά με την Ελλάδα. Ήτανε πολύ ουσιαστική επικοινωνία με τους άλλους μαθητές και πραγματικά μας αντιμετώπιζαν όλους ίσους και με πολύ ενδιαφέρον και σεβασμό. Ειδικά με εμάς, δηλαδή δείχναν ενδιαφέρον και για την ελληνική γλώσσα, γιατί πολλά παιδιά έκαναν αρχαία στο σχολείο τους. Οπότε ουσιαστικά θέλανε να μάθουν. Δεν δείξανε κανένα ίχνος ρατσισμού ή το οτιδήποτε. Ήταν όλοι πάρα πολύ φιλικοί. Και αυτό ήταν και το ευχάριστο, γιατί κάναμε πάρα πολλές φιλίες. Φανή, πού θες να συνεχίσεις, ιατρική ή βιολογία, ας πούμε. Σίγουρα θα ασχοληθώ με κάποια επιστήμη που έχει σχέση με τους τομείς υγείας. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Νομίζω ότι και εγώ θα επιλέξω την ιατρική σαν την Δέσποινα. Ωστόσο, κάπως στην πορεία θα συνδυάσω τη βιολογία με την ιατρική, γιατί έτσι κι αλλιώς από μόνος τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Στις φίλες σας ή στους φίλους σας που σας λέγανε και σας λένε προφανώς όλο αυτό το διάστημα, άντε μωρέ, πολύ διαβάζετε και αυτό, τι έχετε να απαντήσετε? Ότι άξιζε. Με τα μετάλλια αναχείρας. Ναι. Θα το ξαναέκανα και χίλιες φορές αν χρειαζόταν. Να, μόνο και μόνο για την εμπειρία. Κάτι πάτε σε ιδιωτικό ή σε δημόσιο σχολείο? Σε δημόσιο σχολείο. Να πούμε επίσης ότι φέτος η εκπροσώπησή μας είχε και μία άλλη λογική, να προσπαθήσουμε λίγο προς τα έξω να βάλουμε ελληνικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό έχουμε πάρει παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Μας είχαν δώσει μαντολάτα από τη Λευκάδα και μαστίχα χιού, μαστίχα παραγωγή της χιού. Οπότε μοιράσαμε στις διάφορες αποστολές, εντυπωσιάστηκαν τα δικά μας προϊόντα και οπότε προσπαθούσαμε λιγάκι να βγάλουμε και προς τα έξω, να υπάρχει μια εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγικότητας. Βοήθησαμε και σε αυτό το κομμάτι και ελπίζουμε κάποιους από αυτούς ενδεχομένως να μπορέσουν να θελήσουν να πάρουν κάποια από τα ελληνικά προϊόντα που φύγαν προς τα έξω. Κάτι το οποίο θα θέλατε την επόμενη χρονιά να είναι ακόμα καλύτερα οργανωμένο ή κάποιες παροχές που θα έπρεπε να υπάρχουν από την πολιτεία, τι θα ήταν αυτό που θα ζητούσατε για να ενισχύσει και όλο αυτό το πρόγραμμα και να πάμε ακόμα δυνατότεροι? Όχι να κατακτήσουμε το χρυσό, δεν μας ενδιαφέρει εδώ, η επιτυχία είναι δεδομένη. Για να μπορέσουμε να πάμε πιο οργανωμένοι και να έχουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό. Να σας πω, πρώτα η διαδικασία επιλογής των παιδιών είναι πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη για μας και γίνεται με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντική. Συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται με έναν τρόπο σαν τις πανελλήνιες εξετάσεις σε μικρογραφία. 60 εξεταστικά κέντρα περίπου σε όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες καθηγητές, επιτηρητές, βαθμολογητές, επιτροπή για τα θέματα, επιστημονική επιτροπή. Αυτός είναι τεράστιος σκόπος, γι' αυτό και από αυτή εδώ ακριβώς εδώ τη θέση, να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, τους συναδέλφους, όπως και τους συναδέλφους από το Βιολογικό Τμήμα της Αθήνας, από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, που βοήθησαν μετά στην εκπαίδευση. Σε αυτό το κομμάτι δεν θέλουμε κάποια βοήθεια. Έχουμε τη βοήθεια των συναδέλφων. Σε αυτό που χρειαζόμαστε σταθερά τη βοήθεια από το Υπουργείο είναι να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την αποστολή, γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Συνήθως γίνεται σε μακρινές χώρες και δεν έχουμε δυνατότητα σαν Ένωση να χρηματοδοτήσουμε εμείς. Μόνο τα εισιτήρια να πάτε στην Ινδονησία. Ακριβώς. Για τον χρόνο. Σε αυτό ναι. Στο άλλο που θέλαμε είναι το μόνιμο αίτημά μας ενεβάθμιση βιολογίας στο σχολείο. Περισσότερες ώρες. Εργαστήρια και βέβαια περισσότερες ώρες. Αυτό θα βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά να έχουν καλύτερες βάσεις μέσα από το σχολείο και όχι. Η επιτυχία οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια τη δική τους και τη δική μας όσον αφορά το κομμάτι της επιμόρφωσης. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι η Φανή κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς έκανε μονάχα μία ώρα βιολογία, μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ μεγάλη είναι η επιτυχία της και πόσο οφείλουμε, ας πούμε, ως πολίτες να ξέρουμε πάρα πολλά βιολογικά θέματα. Εσείς πριν αναδείξετε ένα θέμα σχετικά με το ντόπινγκ. Δηλαδή, θα πρέπει ένας Έλληνας, όλοι οι ενημερωμένοι πολίτες να ξέρουν θέματα όπως πάνω σε τον ντόπινγκ για να μπορούν. Συγκριτικά τώρα στο εξωτερικό, λέμε για τα παιδιά εδώ που κάνουν μία ώρα. Πόσες είναι οι ώρες? Γενικά περισσότερες ώρες. Δηλαδή, υπάρχουν και χώρες που μπορούν εβδομαδίων να κάνουν και 5 και 6 και 7 ώρες βιολογίας. Εδώ πέρα, εμείς για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένο ωράριο στη βιολογία. Εκτιμούμε και ελπίζουμε με αυτές τις επιτυχίες λιγάκι να αποκτήσουμε μια καλύτερη θέση. Μακάρι, το ευχόμαστε. Κορίτσια, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Εγώ θέλω να πω πραγματικά
σε όποιον αγαπάει τη βιολογία, ότι υπάρχουν οι δρόμοι. Δηλαδή και στο σχολείο να μην έχει αρκετές ώρες, άμα ασχοληθείς και αγαπάς αυτό που κάνεις, και ειδικά με τη βοήθεια και στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν οι δρόμοι να βρεθείς. Και πραγματικά ήταν υπέροχη εμπειρία. Δηλαδή, εύχομαι σε όλους να ζήσουν κάτι παρόμοιο. Μπράβο, κορίτσι μου. Και εγώ επίσης θα ήθελα να παροτρύνω τους μαθητές να μην φοβούνται ούτε τους πανελλήνιους διαγωνισμούς, ούτε το διάβασμα που συνδέεται με αυτούς, αλλά αν τους αρέσει κάποιο μάθημα, είτε είναι η βιολογία, είτε τα μαθηματικά ή η φυσική, να δουλέψουν λίγο παραπάνω με αυτό το αντικείμενο, να διαβάσουν, να συνεννοηθούν με τους καθηγητές και με τις πανελλήνιες ενώσεις των διαφόρων επιστημών. Και πραγματικά, εάν προκύψει η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Διεθνή Ολυμπιάδα, να το επιλέξουν σίγουρα, γιατί είναι πραγματικά μια αξέχαστη εμπειρία. Μάλιστα. Μας φέρατε χαμόγελο και μας φέρατε και αισιοδοξία. Και περήφανους. Αυτά τα πράγματα μας κάνουν περήφανους. Εμένα τουλάχιστον. Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε τους μαθητές για την επόμενη χρονιά να ξεπεράσουμε τους 2.500 που συμμετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό και από αυτούς πάλι να επιλέξουμε την τετράδα, έτσι ώστε του χρόνου να εκπροσωπήσουμε ξανά τη χώρα μας, πιστεύω και ακόμα καλύτερα, στην επόμενη Ολυμπιάδα, η οποία θα γίνει στον Παλί στην Ινδονησία, 6 με 13 Ιουλίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ.